Ναι, να παίρνει ζουζουνάκια. Ζωή. Μπορεί οι εικόνες των ψαράδων που μπαλώνουν τα δίχτυα τους στην παραλία της Καβάλας να ανήκουν πλέον στο παρελθόν, ωστόσο η ιστορία αυτών των ανθρώπων είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την νεότερη ιστορία της πόλης. Αυτό μας υπενθυμίζει ο μικρός ψαράς από την Ξάνθη που με τη συνοδεία του πατέρα του ταξίδεψαν στην Καβάλα. Ο ίδιος ψαρεύει εδώ και 5 μήνες και μοιράζεται μαζί μας τα μυστικά για ένα καλό ψάρεμα. Τα περισσότερα σχολεία έχουν κλείσει και το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών πηγαίνει στη θάλασσα παίζοντας ρακέτες και κάνοντας βουτιές. Δεν ισχύει το ίδιο για τον μικρό Καν, ο οποίος ταξίδεψε από την Ξάνθη μέχρι την Καβάλα για να ψαρέψει. Και ήρθες εδώ τι, διακοπές? Ναι, λίγο. Μαζί με τους φίλους, με τους γονείς? Με τους γονείς μου. Με τους γονείς, μάλιστα. Και πόσο καιρό ψαρεύεις? 5 μήνες ψαρεύω, τώρα εδώ ήρθα. Έχει καλά ψάρια εδώ πέρα? Ναι, πολύ καλά. Αυτά είναι τα ζουζουνάκια. Για εξήγησέ μας, τι κάνει, τι πρέπει να κάνει κάποιος για να ψαρέψει, ποια είναι τα πρώτα βήματα? Παίρνουμε το ζουζουνάκι? Ναι, να παίρνει ζουζουνάκια. Εδώ είναι. Να τα. Και το αυτά παίρνα? Τα τρώνε τα ψάρια. Και έτσι πετάμε. Μπούρτα γεμνέρ βαρ. Σου γεμνέρ. Bu yemleri balık yiyor, sonra kanca ağzına takılıyor. Oralarda çok balık var. Buralarda çok yok. Uzağa atmak lazım oltayı. Bunu yiyince zaten hissediyor insan. Çekeceksin, ağzına dolanıyor. Ένας καλός ψαράς, τι πρέπει να έχει μαζί του και τι το χαρακτηρίζει τον καλό ψαρά? Oltası olması lazım, bir de güzel yemler. Καλό ζουζουνάκι να είναι.